Γεια! Καλώς ήρθατε! Ναι, μετά από τόσο καιρό βίντεο κι όμως και είμαστε πίσω ξανά, ναι, γουστάρω, τι λέω, με ένα ακόμα Undertale fan game, το οποίο όπως μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει πάλι με τον αγαπητό μας, τον αξιολάτρευτό μας, τον αγαπημένο μας Mettaton NEO, αλλά αυτή τη φορά version 2.0. Αυτό το Undertale fan game ανήκει στον Quasarel, κάπως έτσι, δεν ξέρω πώς το λένε, και είναι βασισμένο στο animation από τον χρήστη Huge Pancake στο YouTube. Ήταν νομίζω το πρώτο animation που είχε γίνει ποτέ με τον Mettaton. Ναι, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι ουσιαστικά να δοκιμάσουμε τη μάχη, να δούμε αν θα καταφέρουμε να νικήσουμε. Τα ξέρετε τώρα αυτά, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο και πάμε στο βίντεο. The power of the dark Λοιπόν, ας τσεκάρουμε Mettaton NEO 110 attack, 192 defense. Μάλιστα, να φανταστώ δεν γίνεται spare. Όχι, δεν γίνεται spare. Σιγά μην γινόταν. Εντάξει, πολεμήσουμε. Battle, did you honestly think that we touched on death? Alpha's got the little bit of foresight this time around. Are you ready for the version? Version... Μ' αρέσει αυτό. 2.0. Όπα. Νομίζω εδώ στη γωνία είμαι ασφαλής, δεν ξέρω. Όχι, δεν ήμουν ασφαλής. Okay, ξεκινάμε κάπως παράξενα. Κι όμως το θυμάμαι αυτό. Αρκεί να μου δώσει... Αυτό φοβόμουν. Αρκεί να σου δώσει ένα καλό pattern που δεν μου δίνει. Και... noise. Πιστεύω αυτό θα ήταν το καλύτερο face time. Αυτό είναι όχι, αυτή με τα σπαθιά δεν μ' αρέσει. Πρέπει να πω πάντως πως οι ιδέες για κάθε επίθεση είναι απλά μοναδικές, τέλειες. Γαμώτο. Και αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Αλλά πρέπει να επιτεθούμε, τι να κάνουμε, μόνο 20 damage. Μάλιστα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πως γίνεται να πετάμε μαζί με το Mettaton, αλλά... και τι μας νοιάζει. Θα το πω ακόμα μία φορά, αφού τρώω hit, μακάρι να μην πεθάνω, ότι κάθε επίθεση σε αυτό το fan game είναι μοναδική, έως και θανάσιμη. Και μακάρι να μην πεθάνω σε αυτήν εδώ. Διότι αν πεθάνω σε αυτήν εδώ, δεν έχω καμία όρεξη να ξεκινάω από την αρχή. Ωραία, κάπως καταφέραμε να ζήσουμε, ξέρω... Δεν παίζω και πολύ καλά μετά από τόσο καιρό, αλλά... με 50 damage πάνω από μάλιστα, αυτή είναι μια επίθεση που... πιστεύω... αν καταφέρει και σε κόψει ο Mettaton, είναι insta-kill. Οπότε καλύτερα να το αποφύγουμε. Και θα... μάλιστα, there's a damn patch on your arm. There's a red paddle on the floor. Μάλιστα, τρώω damage. Πρέπει να χυλάρω, γιατί θα τρώω συνέχεια damage. Και δεν τη θυμάμαι και καθόλου. Α, μόλις τη θυμήθηκα.
Το μυστικό σε αυτή την επίθεση είναι να μένεις ανάμεσα στα κουτάκια. Για να προλαβαίνεις πάντα να φεύγεις μακριά. Ναι, ήταν τόσο εύκολο κι όμως. 216 damage. Κάτι κάνουμε, αν και δεν βλέπω να χάνει αρκετά HP. Ούτε και να αγχώνεται βέβαια. Και οι αγαπημένες μας βόμβες που μόλις έφαγαν damage. Και έχω αρχίσει να χαίρομαι που δεν είναι χρωματιστές όπως το άλλο fan game. Oh, what? Το act με το item μπερδεύτηκαν. What? Δεν ξέρω γιατί, δεν με νοιάζει. Νομίζω αυτή τη φορά σε στοχεύει κιόλας. Ναι, σε στοχεύει. Εδώ πραγματικά πρέπει να κινείσαι και να εύχεσαι να μην σε επιτύχει καμία σφαίρα. 525 damage, είμαστε σε καλό δρόμο, αν και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Και είναι αυτό ακριβώς που φοβόμουν. Γιατί όταν κάνει άσπρες επιθέσεις, είναι πραγματικά δύσκολο να το προβλέψεις. 8 HP, εντάξει, τώρα έχουμε πραγματικά ένα πρόβλημα. Ευτυχώς χρησιμοποίησε άλλη επίθεση, αλλιώς θα είχα πεθάνει. Πάντως πρέπει να το ξαναπώ, το fun game... Α, μου φαίνεται θα πεθάνω. HP από 8. Μπράβο. Βελτίωση. Ω, μάλιστα. Πέρα από την πλάκα, πρώτη φορά βλέπω τον Mettaton να ρίχνει το λέιζερ του από το χέρι του. Και να μην καλεί μπλάστερ. Και πρέπει να ξαναχυλάρουμε. Μια μικρή λεπτομέρεια που επίσης μου αρέσει. Ωραία, αυτή η επίθεση δεν είναι και πολύ δύσκολη. Δεν θα πρέπει να φάω πολλά hit, εκτός αν είμαι άτυχος όπως τώρα. Ή τώρα. Και κάτι μου λέει ότι αν φάμε κι άλλα hit που φάγαμε, μάλιστα, θα πρέπει να ξαναχυλάρουμε. Το κακό τώρα είναι ότι έχουμε μόνο ένα item, δεν χυλάρει πολύ. Και αν βάλει δύσκολη επίθεση τώρα, την κάτσαμε. Ευτυχώς δεν έβαλε δύσκολη. Αλλά και πάλι θα φάω hit. Ναι. Αυτό, κυρίες και κύριοι, λέγεται ατυχία. Okay, παιδιά, επιστρέψαμε. Είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση γιατί έχουμε παραπάνω items, παραπάνω HP και 444 damage. Αν αυτό δεν είναι σημάδι δηλαδή, τότε τι είναι. Και φτάσαμε στο σημείο με τις βόμβες όπου δεν τρώω hit χωρίς λόγο και πιστεύω ότι είμαστε ok. Επίσης θέλει συγκέντρωση, ηρεμία, καλή τύχη και δεν ξέρω πως δεν έχω φάει hit. Ναι, ακριβώς τη στιγμή που το λέω, δηλαδή, ok, θα έλεγα να χυλάρω όμως. Και καλά έκανα που χύλαρα. Ναι, ό,τι και να έκανα εκεί. Ναι, κάποιες φορές σε αυτή την επίθεση δεν μπορείς να καταλάβεις. Ειλικρινά. Ευτυχώς ήμουν τυχερός την τελευταία. Και είναι και αρκετά δύσκολη. 4.000! Πιστεύω ότι τώρα κάτι κάνουμε. Έλα Mettaton. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Μην πεθάνω πάλι. Ωραία, 16 HP. Ευτυχώς έχουμε item.
Ναι. Όσο μου αρέσει αυτή η επίθεση, είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβεις όταν την χρησιμοποιεί. Ναι. Και για να δούμε το damage τώρα. 26.000. Κάτι κάνουμε. Και κάτι θα κάνουμε, αρκεί να μην πεθάνω τώρα. Το δύσκολο με αυτή την επίθεση είναι ότι δεν πρέπει να είσαι ούτε μακριά, ούτε κοντά. Και πρέπει να ξαναχυλάρουμε, λοιπόν. Πιστεύω είμαστε καλά, εφόσον δεν χρησιμοποιεί μια αρκετά δύσκολη επίθεση μετά από αυτήν. Γιατί πρέπει να σκάσουμε λίγο παραπάνω damage. Και είμαστε καλά, ναι. Και 82.000. Είμαστε αρκετά καλά. You really are dangerous. Κι όμως, ναι. Και αυτή είναι μια από τις επιθέσεις που δεν μου αρέσουν καθόλου. Γιατί ενώ είναι μοναδική, όπως όλες τις άλλες, είναι επίσης πολύ δύσκολο να μην φας hit. Τώρα βέβαια φοβάμαι πως αν χυλάρω θα μου βάλει την ίδια. Ω, ναι, δυστυχώς. Και είναι και δύσκολη. Μερικές φορές απλά δεν γίνεται να μην φας hit, δηλαδή βλέπετε. Δυστυχώς θα πολεμήσουμε 21 HP και ελπίζω να μην βάλει κάποια δύσκολη. 182.000. Ωπ, και τώρα ανεβρίασε. Α, θα έχουμε θέμα. Ναι, μόλις θυμήθηκα ότι αυτή είναι μία από τις επιθέσεις που πραγματικά δεν μπορείς να την κάνεις no-hit και μάλλον θα χρειαστεί να έχω παραπάνω HP. Τι μάλλον δηλαδή θα χρειαστεί. Εντάξει παιδες, πιστεύω έχω φτάσει σε ένα καλό σημείο, έχω αρκετά item, όχι πολλά HP, αλλά ούτε κι αυτός. Αρκεί να μην πεθάνουμε τώρα και είναι αυτή η σπαστική κίνηση που δεν μπορώ να κάνω σωστά. Και μάλλον θα πεθάνω. Ω ναι, πόσο μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν μάγκες μου, πέρασα αυτή την κίνηση επιτέλους. Έχω αρκετά HP, μόνο 2 items. Και πιστεύω έχω και μια τέλεια στρατηγική για να περάσω και αυτή την επίθεση. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρω. Για να δούμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι αν μείνω εντελώς στη μέση θα φάω damage, ναι, αλλά θα καταφέρω να ζήσω. Τώρα, λογικά, μάλλον θα πρέπει να χυλάρω έτσι ώστε να έχω αρκετά HP για μετά. Γιατί δεν γίνεται, ακόμα και αν αρχίσω να ρίχνω στις βόμβες απλά στο τέλος θα χάσω. Λοιπόν, έχω αρκετά HP, ελπίζω να τα καταφέρω. 880.000, πάμε. Και αν είναι το ίδιο, πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει. Τους 6 HP, πιστεύω τα έχουμε καταφέρει. Πάμε! Μάλιστα. That was one step of the performance. Συμφωνώ απόλυτα. Αχ, πόσες φορές έπρεπε να ξαναπάω από την αρχή και να ξαναφτάσω σε αυτό το σημείο. Ήταν αρκετά δύσκολη μάχη. Όμως είχε πολύ καλές επιθέσεις. Και γενικά μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν χάλια. But,
epic hit I put in the other study. So, one final quiz. Why are you doing this? This is a tale of killing. The infamy that we put you in every magazine, newspaper, history book, or is it something even worse? Regardless, I think you look exquisite. Και αυτό ήταν, νομίζω τουλάχιστον. Ω, ζήσαμε, είμαστε με ένα HP και πιστεύω αυτό είναι το τέλος της μάχης. Λογικά. Το είπα και θα το ξαναπώ, πάντως ήταν μία από τις καλύτερες μάχες του Mettaton. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Συγγνώμη που δεν ανεβάζω και τόσο συχνά, απλά πιστέψτε με, δεν έχω χρόνο και το εννοώ. Ναι, όπως είπα, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like για να με βοηθήσετε, ένα subscribe για να ειδοποιήσετε όταν βγαίνει ένα καινούριο βίντεο. Αυτά προς το παρόν, σας εύχομαι μια καλή συνέχεια. S Nightmarion over.